Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω κι εγώ από την τροπολογία του Υπουργείου Μετανάστευσης. Καμία αυταπάτη δεν έχουμε, κυρίες και κύριοι, ότι η κυβέρνηση φέρει την τροπολογία για να προστατέψει αυτούς τους ανθρώπους. Από το κείμενο που έχετε μπροστά σας, επιβεβαιώνεται ότι η βασική επιδίωξη είναι να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα εγωδικά συμφέροντα στον ανταγωνισμό για φτηνά εργατικά χέρια και με άλλες καπιταλιστικές οικονομίες όπως Ιταλία κτλ. Η κατάσταση για αυτούς τους κατατρεγμένους ανθρώπους είναι βάρβαρη. Οι επιθεωρήσεις εργασίας είναι υποστελεχωμένες και οι έλεγχοι δεν υπάρχουν σε αυτά τα άβατα της εκμετάλλευσης. Αυτή η κατάσταση ωφελεί μόνο τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τα αφεντικά και στρέφεται ενάντια σε όλη την εργατική τάξη, γιατί οδηγεί συνολικά στην πτώση της τιμής της εργατικής δύναμης. Η απόδοση αδειών διαμονής σε αυτούς τους ανθρώπους είναι το ελάχιστο. Το αυτονόητο αίτημα που είναι αντικείμενο διεκδίκησης από εργατικά συνδικάτα σταθερά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ζητάμε από την κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, να αποσυρθεί η διάταξη της τροπολογίας που συνδέει την άδεια παραμονής με την εργασία, γιατί αυτό θα εντείνει τους εκβιασμούς της εργοδοσίας. Υπάρχει βέβαια ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση του προβλήματος απόδοσης αδειών διαμονής σε όλους τους μετανάστες που εργάζονται και ζουν στη χώρα μας για χρόνια, όπως και πολύ περισσότερο για την πρόσβαση των αιτούντων άσυλων στην εργασία και στο σύνολο των δικαιωμάτων τους και για την ένταξη των προσφύγων. Θεωρούμε βέβαια απαράδεκτες και απάνθρωπες τις κάθε είδους εθνικιστικές και ρατσιστικές ιαχές που λιδωρούν το αυτονόητο αυτό αίτημα ως δήθεν νομιμοποίηση των μεταναστών, ως δήθεν κράχτη και σινιάλο στα κυκλώματα διακινητών για νέα κύματα λαθρομετανάστευσης, όπως λένε. Πάμε στο νομοσχέδιο. Πυρήνας του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας είναι η ενίσχυση του δεύτερου και τρίτου πυλώνα του μοντέλου Πινοσέτ, ενός ασφαλιστικού συστήματος αντιδραστικού, αντικοινωνικού, που απαλλάσσει το κράτος και την εργοδοσία και μετατρέπει την ασφάλιση από κοινωνική ευθύνη σε ατομική ευθύνη. Σύστημα που έχει υιοθετήσει και αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων και οι αστικές κυβερνήσεις των χωρών μελών της, όπως στη χώρα μας οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ. Οι νόμοι που ψηφίστηκαν από όλες τις κυβερνήσεις το επιβεβαιώνουν. Ως ΚΚΕ ζητήσαμε να αποσύρετε το νομοσχέδιο, ακριβώς γιατί οι ρυθμίσεις του είναι σε αντίθετη κατεύθυνση με τα κριτήρια τα οποία θέτουμε, που είναι η ενίσχυση της δημόσιας, υποχρεωτικής, καθολικής κοινωνικής ασφάλισης από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των εργαζομένων, προϊόν πολύχρονων, αιματηρών συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο με τις κυβερνήσεις και το μεγάλο κεφάλαιο κάθε χώρας. Για τα μονοπόλια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, το πρόβλημα στην κοινωνική ασφάλιση χαρακτηρίζεται οικονομοτεχνικό. Δεν έχουν ως αφετηρία τις λαϊκές ανάγκες, αλλά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Το νομοσχέδιο διευκολύνει ακόμα περισσότερο την ίδρυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης από περισσότερους εργοδότες, τα πολυεργοδοτικά ΤΕΑ, χωρίς να απαιτείται κλαδική ή επαγγελματική μεταξύ τους συνάφεια, που θα λειτουργούν με βάση βέβαια το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα? Θα είναι προκαθορισμένων εισφορών και ακαθόριστων παροχών. Με λίγα λόγια, οι ασφαλισμένοι θα γνωρίζουν τι πρέπει να πληρώνουν ως εισφορές, αλλά δεν θα γνωρίζουν τι θα πάρουν πίσω ως σύνταξη ή εφάπαξ. Γιατί οι εισφορές θα επενδύονται σε διάφορα χρηματιστηριακά προϊόντα και οι αποδόσεις εξαρτώνται από την πορεία της ίδιας οικονομίας. Προϋποθέτουν ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης υψηλό, λόγω αυξημένων παραγωγικών επενδύσεων, αλλά αυτό είναι μία υπόθεση. Με βάση όλη την ιστορία του συστήματος, αυτή δεν είναι πραγματοποιήσιμη. Οι οικονομικές κρίσεις επαναλαμβάνονται και οι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ έχουν σκαμπαναβάσματα. Άρα οι αποδόσεις
δεν είναι σίγουρες, ενώ μια κρίση μπορεί να πτωχεύσει τα ταμεία. Στην επιχειρηματολογία σας για τα ωφέλη των ΤΕΑ, αναδείξετε ότι δεν υπάρχει κουλτούρα αποταμίευσης και ότι το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα να αποταμιεύουν οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι χρήματα και να τα έχουν την περίοδο της σύνταξής τους. Καταρχήν, η πλειοψηφία των εργατικών λαϊκών οικογενειών με τα εισοδήματα που έχουν τσακιστεί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν βασικές ανάγκες, πόσο μάλλον να αποταμιεύσουν. Εκτός αυτού, αλήθεια κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν ακούτε, λοιπόν, τα στοιχεία του ΚΕΑΟ που δείχνουν ότι οι οφειλές στον ΕΦΚΑ είναι περίπου 46 με 47 δις, με 3.000 αφημοί να χρωστάνε κοντά στο 40%. Αυτό δεν είναι αποταμίευση των ασφαλισμένων? Θα τα εισπράξετε όσο οφείλετε ή θα πάνε στις επισφάλειες, όπως τα 120 δις ευρώ που χάθηκαν από τα ταμεία την προηγούμενη περίοδο? Ήταν αποταμίευση των εργαζομένων των ασφαλισμένων και το σύστημά σας που υπηρετεί τους μεγάλους ομίλους, αυτό το βάρβαρο, το άδικο σύστημα, έδωσε τη δυνατότητα να τα αρπάξουν. Αυτό τώρα το νομοποιείται. Δημιουργείται νέο πεδίο νόμιμης αρπαγής αποταμιεύσεων των ίδιων των εργαζομένων των ασφαλισμένων. Όλες οι αστικές κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, νομοθετήσετε αυτές τις απαιτήσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων για αξιοποίηση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων με επιχορηγήσεις και με τοποθέτηση σε διάφορα χρηματιστηριακά προϊόντα, με αποτέλεσμα τις μεγάλες απώλειες των αποθεματικών ταμείων. Τι νομοθετήσατε επίσης? Μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών, μειώνοντας ουσιαστικά την τιμή της εργατικής δύναμης για να αυξηθούν τα κέρδη. Μιλάτε πάλι για αποταμίευση, αλλά αλήθεια, αυτές τις φορές τις οποίες μειώσατε, που ήταν αποδοχές των εργαζομένων, δεν ήταν αποταμίευση που εσείς την καταργήσατε? Πού πήγαν αυτές? Δεν έγιναν κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων? Αφαιρέθηκαν από τους εργαζόμενους από τις ασφαλιστικές προσδοκίες τους. Η πείρα δείχνει ότι καμιά διασφάλιση δεν μπορεί να υπάρξει για τους ασφαλισμένους από τους κανόνες της αγοράς, από τον τζόγο των εισφορών τους. Για παράδειγμα, την περίοδο της κρίσης που ξεκίνησε το 2008-2009, τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης εκτιμάται ότι έχασαν το 40% των αποθεματικών τους. Θέλουμε εδώ να φέρουμε μία πείρα και να σημειώσουμε στο σώμα, αλλά και να μας ακούσει ο κόσμος, την περίπτωση της Ένρων, αλλά και του Σχετικού Ταμείου Αλέκτα, του Δανέζικου Ταμείου Επικουρικής Σύνταξης, τελευταία. Το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο της Σουηδίας, Αλέκτα, διαχειρίζεται τα χρήματα 2,6 εκατομμυρίων εργαζομένων. Και αυτό το χρόνο έχασε σχεδόν 2 δις δολάρια. Γιατί? Γιατί είχε τζογάρει τα αποθεματικά στις αμερικανικές τράπεζες που πρόσφατα κατέρευσαν. Το Δανέζικο Ταμείο Επικουρική σύνταξη, παρά τις προσδοκίες που είχε καλλιεργήσει για τη θετική απόδοση που υπήρχε κατά 1,1 δις ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα της οικονομικής του σελίδας Watch Media, μόνο στους τελευταίους 6 μήνες έχασε 33 δις κορώνες, δηλαδή 4,4 δις ευρώ από το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο. Το 2022 είχε χάσει άλλες 73 δις κορώνες, 10 δις δηλαδή ευρώ το 2022, δηλαδή το 46% των ελεύθερων επενδυτικών κεφαλαίων. Τη λειτουργία των επενδυματικών ταμείων τη συνδέει ο ομφάλιος λόρος με τις χρηματαγορές και τις αποδόσεις, τις επενδύσεις και τα σκαμπανεβάσματα συγκεκριμένων κλάδων αλλά και επιχειρήσεων. Με άλλα άρθρα, στο νομοσχέδιο, στην ίδια ενότητα, καταργείται την υποχρεωτικότητα στα ταμεία αλληλοβοήθειας, όπως το ΤΑΙΦΕ, με συνέπεια την κατάργηση του ΕΦΑΠΑΞ στους ασφαλισμένους φαρμακοϊπάλληλους. Η κατάργηση υποχρεωτικότητας ασφάλισης σε καμιά περίπτωση δεν εγγυάται τη διατήρηση της υποσημότητας του ταμείου των ΕΦΑΠΑΞ των εργαζομένων. Όλα τα παραπάνω το επιβεβαιώνουν εξάλλου. Το ίδιο το ΤΑΙΦΕ, τα δευτεροβάθμια συγκελεστικά όργανα των ασφαλισμένων,
αντιδρούν και ζητούν να παραμείνει το Ταμείο Υποχρεωτικής Ασφάλισης, διασφαλίζοντας τις ασφαλιστικές προσδοκίες και τα δικαιώματα των ασφαλισμένων. Στηρίζουμε ως ΚΚΕ τη θέση των εργαζομένων και ζητάμε την απόσυρση αυτών των άρθρων. Αλλιώς θα έχετε μεγάλη ευθύνη για την απώλεια των εφάπαξ των εργαζομένων. Η δεύτερη ενότητα του νομοσχεδίου αφορά την αναμόρφωση, όπως τυπλοφορείται, της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Αλήθεια, τι αναμορφώνεται? Μήπως ενσωματώνεται αιτήματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων? Μήπως επαναφέρεται τη 13η και 14η σύνταξη? Έχουμε καταθέσει τροπολογία γι' αυτό και θέλουμε να ακούσουμε τις θέσεις σας γι' αυτή. Μήπως επαναφέρεται το ΕΚΑΣ για τους καμινοσυνταξιούχους? Μήπως μειώνετε τα όρια ηλικίας τα οποία αυξάνεται συνέχεια και έχετε θέσει τον ορίζοντα στα 74 χρόνια? Είναι γνωστή η ρύθμιση που κάνατε, που καταργήσατε τη στήριξη των υπερηλίκων με αυτό το ποσό που έπαιρνε και λέτε τώρα θα πρέπει να πάνε σε προγράμματα του ΑΕΔ και ένας άνθρωπος που είναι από τα 67 έως 74 χρόνια να είναι πίσω από μια σκουπιδιάρα των Δήμων για να μπορεί να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις. Είναι ντροπή. Καταθέτουμε σαρπακτικά τα αιτήματα των ταξιδιωτικών σωματείων που σας έχουν κατατεθεί στην μεγάλη συγκέντρωση που κάνανε τον Νοέμβριο. Οι ρυθμίσεις για την αναμόρφωση είναι στην ίδια κατεύθυνση της αύξησης των ορίων ηλικίας για τη σύνταξη, της μείωσης των συντάξεων, την απαλλαγή του κράτους της εργοδοσίας, την κατάργηση εγγύησης του κράτους για την καταβολή των συντάξεων που θα εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση των συνταξιούχων. Στο άρθρο 114 προβλέπεται κίνητρα για την απασχόληση των συνταξιούχων. Αλήθεια, είναι πρόοδος να δουλεύουν οι άνθρωποι μέχρι να πεθάνουν? Γιατί πρέπει να απασχολούνται οι συνταξιούχοι? Ποιος ο λόγος? Προφανώς θέλετε σε μια πορεία να μειωθούν περαιτέρω οι δαπάνες για συντάξεις, προκειμένου να αυξηθεί η πίτα για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Υλοποιείται την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη λεγόμενη ενεργό γύρανση, η οποία πρημοδοτείται ακριβώς σε αυτό το έδαφος των συντάξεων πείνας, της απαλλαγής του κράτους και της μεγαλοεργοδοσίας που οδηγεί σε δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα, μέχρι θανάτου. Στο άρθρο 115 αυξάνεται το όριο οφειλών από 20 έως 30 χιλιάδες προς τον ΕΦΚΑ για οφειλέτες αυταπασχολούμενους και από 6 χιλιάδες έως 10 χιλιάδες για τους αγρότες, ώστε να μπορεί να υπάρχει δυνατότητα καταβολής της σύνταξης. Είναι μια βελτίωση. Όμως τι προϋποθέσεις θέτεται? Να είναι 67 ετών, να έχει καταβάλει εισφορές 20 ετών και να μην έχει καταθέσεις 12.000 ευρώ στην τράπεζα και άνω των 6.000 ο αγρότης. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι απαράδεκτες. Τι θα γίνει, ρωτάμε, αν κάποιος πεθάνει ή καταστεί ανάπηρος και δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις των 67 και των 20 χρόνων? Ο θάνατος και η αναπηρία δεν είναι προγραμματισμένα για κανέναν. Ούτε περιμένουν να έχει 20 χρόνια ασφάλισης. Τι προβλέπετε γι' αυτό? Τίποτα. Ο τρόπος παρακράτησης για μας είναι απαράδεκτος. Γιατί τι λέτε? Παρακράτηση για τα πέραν των 20.000 και των 6.000, 60% της σύνταξης. Και αφού τελειώσει το υπερβάλλον, το υπόλοιπο μέχρι 20, μέχρι 60 δόσεις. Εμείς λέμε να μην υπάρχει ηλικιακό όριο 67 ετών και το ασφαλιστικό όριο τα 20 χρόνια. Να είναι 15 ετία, όπως η βασική προϋπόθεση στο ασφαλιστικό για λήψη σύνταξης. Για το θάνατο και την αναπηρία να μην υπάρχει κανένα ασφαλιστικό όριο. Δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα ανακούφισης όσων έχουν οφειλές, παρά ελάχιστα. Το μέτρο ίσως αποτελέσει διέξοδο για ορισμένους. Απ' την άλλη, οι συγκεκριμένοι που θα επιλέξουν να ενταχθούν στη ρύθμιση θα καταλήξουν με ελάχιστο ποσό σύνταξης. Στην πράξη, οδηγούνται και πάλι σε εργασία. Ταυτόχρονα, βέβαια, με αυτό το άρθρο διευκολύνεται η εισπραξιμότητα για λογαριασμό του κράτους. Εμείς ως ΚΚΕ έχουμε καταθέσει τροπολογία για αυτό το ζήτημα των οφειλών
των αυτοαπασχολημένων και των αγροτών, η οποία έχει απορριφθεί. Την καταθέτουμε ξανά στα πρακτικά για να είναι σε γνώση και των ιστορικών του μέλλοντος, αλλά και της κυβέρνησης, μήπως θέλει να κάνει χρήση αυτών των προτάσεων. Στο άρθρο 119, σύνταξη λόγω θανάτου σε προστατευόμενα δικαιούχα τέκνα. Ρωτάμε ένα παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς, ανεξάρτητα αν είναι ανάπηρο είτε όχι, γιατί θα πρέπει να πάρει το 50%, γιατί να μην είναι 100% και για τις δύο συντάξεις, αυτό που είναι ανάπηρο πριν τα 24 του, γιατί να μην παίρνει εφόρου ζωής το 100% της σύνταξης για τους δύο γονείς αν δικαιούται. Δεν τα συμπεριλαμβάνεται μέσα. Στο άρθρο 121, προϋποθέσεις ασφαλιστικού δεσμού, μειωμένη σύνταξη για το έτος 2020 και επειδή λόγω του COVID οι ασφαλισμένοι δεν είχαν 100 ημερομίσθια, η ρύθμιση κάνει επέκταξη κατά ένα έτος. Η θέση μας, την έχουμε πει και σε επιτροπές και δεν πήραμε απάντηση, είναι να καταργηθεί ο λεγόμενος ασφαλιστικός δεσμός για τη μειωμένη σύνταξη. Δεν έχει λογική. Ή τέλος πάντων να μειωθεί η απέτηση από τα 100% μέρες ασφάλισης να πάνε στα 50 ημερομίσθια κατ' έτος στην τελευταία πενταετία. Το άρθρο 123 αφορά το επίδομα κοροϊδία από 100 έως 200 ευρώ για τους συνταξιούχους που παίρνουν έως 1.600 ευρώ κτλ. Για το επίδομα, σε όσους έχουν προσωπική διαφορά, έχουμε τοποθετηθεί πολλές φορές. Αυτό δίνεται με αφορμή την αύξηση του 3%, που είναι μία αύξηση η οποία δεν είναι αύξηση, είναι μείωση της αγοραστικής δύναμης των συνταξιούχων, γιατί είναι κάτω από τον πληθωρισμό. Η θέση μας λοιπόν γι' αυτό είναι να δοθούν αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές, να ενσωματωθεί η προσωπική διαφορά και να καταργηθούν βέβαια οι ασφαλιστικοί νόμοι. Για το άρθρο 149 για τη σύνδεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΑΤ, σας καλέσαμε να μην αλλάξετε τη σύνθεση, να είναι αποκλειστικά από τις αντιπροσωπευτικές πρωτοβάθμιες οργανώσεις των ναυτικών. Τα ναυτεργατικά σωματεία αντιδρούν και πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να κάνετε τις αλλαγές. Για το άρθρο 150, για τις εργαζόμενες γυναίκες και την ειδική προστασία της μητρότητας, είναι θετικό που επεκτείνεται. Παραμένει όμως η απαράδεκτη διάταξη των 200 ενσύμων τα τελευταία δύο χρόνια ως προϋπόθεση για να πάρει η εργαζόμενη την άδεια τοκετού και λοχείας μητρότητας, όπως και την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας. Έχουμε καταθέσει ως κόμμα στην προηγούμενη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ, να καταργηθεί η διάταξη, αλλά απορρίφθηκε. Ακόμα παραμένει στην περίοδο της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας οι εργαζόμενοι να μην πληρώνονται με βάση το μισθό της, αλλά με το κατώτατο μισθό. Κάτι που πιστεύουμε ότι μειώνει τις αποδοχές στην εργαζόμενη, στη μητέρα δηλαδή. Το άρθρο 151 θέτει ως προϋπόθεση να είναι ασφαλιστικά ενήμερες για να δοθεί το επίδομα αυτό. Αυτή η προϋπόθεση θα πρέπει να απαλληφθεί, γιατί υπάρχουν αρκετές αυταπασχολούμενες και στον ΟΑΕ και στον ΕΤΑ, δικηγόροι και τα λοιπά επιστήμονες, που μπορεί να μην είναι ασφαλιστικά ενήμερες. Για την τρίτη ενότητα, για τα θέματα της ΔΥΠΑ, θα μιλήσει περισσότερο ο σύντροφος ο Στολτίδης, τα άρθρα 157-170, θεσμοθετείται τη συνέντευξη και τα ψυχομετρικά τεστ, τα οποία δεν διασφαλίζουν την εργασία στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στη ΔΥΠΑ για 15 έως 25 χρόνια. Αν φτάσουν να μολοδοτηθούν στο τελικό στάδιο, η συνέντευξη μπορεί να τους αποτρέψει, να ανατρέψει τον πίνακα και να τους θέσει εκτός. Και αυτό δεν είναι δίκαιο. Αν θέλετε να τους διασφαλίσετε, δώστε για νέα μοριοδότηση στην εκπαιδευτική προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί στις ΔΥΠΑ τόσα χρόνια. Η συνέντευξη και τα ψυχομετρικά τεστ επιτρέπουν προσλήψεις με υποκειμενικά και διαβλητικά κριτήρια και γι' αυτό ζητούμε να καταργηθεί αυτό το συγκεκριμένο άρθρο. Έχουμε καταθέσει την πρόταση του συντονιστικού των αναπληρωτών και ορομίσθιων εκπαιδευτικών του ΕΕΔ και ζητάμε έστω και τώρα να υιοθετήσετε τις προτάσεις τους. Για την προηγουμένη κάρτα των επιδομάτων ενεργείας, συζητήσαμε να πάρετε πίσω το άρθρο 152. Οι άνεργοι δεν θα μπορούν να αντλήσουν σε μετρητά πάνω από το μισό του ευτελούς ποσού του επιδόματος ανεργίας και τους υποχρεώνεται πώς θα ξοδέψει και με ποιο τρόπο τα χρήματά του. Και αυτό είναι
ντροπή. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Όλο και περισσότερο αναδεικνύεται η ανάγκη ανυποχώρητου αγώνα όλων των εργαζομένων για την ασφάλιση. Είναι μονόδρομος η οργάνωση αγώνα για δημόσιο υποχρεωτικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με γνώμονα τις ανάγκες, με χρηματοδότηση από το κράτος και την εργοδοσία, με μειούμενη την εισφορά των εργαζόμενων, απαλλαγή τους από εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αύξηση της εργοδοτικής εισφοράς, παροχές υπηρεσιών υγείας από το κράτος, αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα, κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. Εκτός από τους εργαζόμενους, η ασφάλιση αφορά τους αυταπασχολούμενους, τους φτωχούς αγρότες, γι' αυτό χρειάζεται να δυναμώσει η κοινή δράση. Ως ΚΚΕ δουλεύουμε ακούραστα για να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης αυτής της πολιτικής, να ισχυροποιηθεί η συμμαχία εργαζομένων αυταπασχολουμένων φτωχών αγροτών και να δυναμώσει ο αγώνας για την ικανοποίηση των αναγκών για ριζικές αλλαγές στην οικονομία και στην κοινωνία που θα έχει ως σιδερένιο νόμο τις ανάγκες του λαού. Ψηφίζουμε κατά επιστραχής στο νομοσχέδιο.